Κοντά σας με το πιο δυνατό παιδί του κόσμου. Σύμφωνα με το βιβλίο Guinness, ο εξάχρονος Τζουλιάνο Στρόε, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ιταλία, είναι ρουμανικής καταγωγής, οι γονείς του δηλαδή, αλλά ζει, γεννήθηκε και ζει στην Ιταλία. Είναι το πιο δυνατό παιδί του κόσμου, κάνει 20 κατακόρυφα push-ups και επίσης, όπως είπα νωρίτερα, έχει διανύσει μια απόσταση 10 μέτρων σε μόλις 24 δευτερόλεπτα σε κατακόρυφα. Ο Τζουλιάνο που ταξίδεψε από την Ιταλία για μας για να παρουσιαστεί στο Αξίζει να το δεις και θα έχετε την ευκαιρία να τον γνωρίσετε και να τον απολαύσετε από κοντά και εσείς να τον παρακολουθήσετε από τους δέκτες σας. Είναι ένα παιδί το οποίο γυμνάζεται πάρα πολύ σκληρά 3 με 4 ώρες την ημέρα και αυτό θα μας δώσει και λίγο την ευκαιρία να μεταφέρουμε σε γονείς, παιδιά και εφήβους που έχουμε και εδώ στο στούντιο πληροφορίες για την άσκηση. Καθώς η αλήθεια είναι ότι ο μικρός δεν είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά στην ανάπτυξη ενός παιδιού. Είναι μια ειδική περίπτωση. Η υπερβολική γυμναστική, όπως θα ακούσετε σε λίγο τον γιατρό να λέει, σε αυτές τις ηλικίες θέλει προσοχή και η υπερβολική άθληση θέλει μέτρο στα παιδιά. Θα δούμε ποια αθλήματα μπορούν να βοηθήσουν στην πιο σωστή ανάπτυξη του παιδιού, ποια αθλήματα ενδέχεται να καθυστερήσουν την ανάπτυξη. Θα σας μεταφέρουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Πρώτα όμως, ας υποδεχτούμε στο στούντιο τον Τζουλιάνο και τον πατέρα του. Έχει το πιο γλυκό μουτράκι. Είναι άγριος και δυνατός, αλλά έχει το πιο γλυκό μουτράκι. Hey sweet, δεν μιλάει καθόλου ελληνικά. Δεν μιλάει καθόλου αγγλικά ή γαλλικά. Η μόνη γλώσσα που θα μπορούσε να συνεννοηθώ είναι τα ιταλικά. Και θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του μέσω μεταφραστή. Είναι 6 χρονών και θα σας δείξει τώρα τη δύναμή του.
Oh,